Στη Χρυσή Αυγή τα λες για τους χωροφύλακες του 1910. Εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε παίξει ξύλο με τους χωροφύλακες. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και λέει για αφοπλισμό των ΜΑΤ, αλλά πάντα από πίσω και εκτός. Μην λες για χωροφύλακες σε εμένα. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πάει κόντρα σε αυτό το σύστημα εξουσίας. Όταν ρωτήσανε την Παπαρίγα αν συνεργάζεται με την αστυνομία, αντί να τους καταγγείλει για προβοκάτορες, έλεγε για άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έτσι είπα στην Παπαρίγα. Έτσι τους είπα, συνεργαστήκανε, να δούμε τα πλάνα. Συνεργαστήκατε, δεν ασχολείσαι με παλιοκουμούνι, δεν ασχολείσαι με φασισταριά, αν είναι δυνατόν. Δυστυχώς, πέρα από την κρίση της οικονομίας. Τη ρωτήσανε, συνεργαστήκατε και απάντησε, και αναβολή είναι λόγω παρέλευση ωραρίου. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή την αναβολή. Με τους παλιορουφιάνους που είναι μια ρουφιάνα από το κόμμα σου και μας σύρει στα δικαστήρια. Κατηγορουμένους. Πέρα από την κρίση. Λοιπόν, ένα λεπτό, τέθηκε ένα θέμα προσωπικό και δεν επιτρέπω σε κανέναν. Δεν επιτρέπω. Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικό. Δεν μιλάτε γενικώ. Και εμφανίζονται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αντεπενούμε. Αντεπενούμε. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι, 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 όχι. Φασίζουσα έκρηξη βίας του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Καστιδιάρη εναντίον της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου και της Λιάνας Κανέλη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής κατά τη διάρκεια της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα, το οποίο κάνει ήδη το γύρο του κόσμου και προκαλεί θύελλα αντιδράσεων και σύσσωμε την καταδίκη του πολιτικού κόσμου. Έμεινα συγκλονισμένη. Και απευθύνομαι και σαν γυναίκα, γυρνάω στον ελληνικό λαό και θέλω να τους πω να ξανασκεφτούν οι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή με μια αίσθηση αντίδρασης στο κατεστημένο, να ξανασκεφτούν περί τίνος πρόκειται. Εμείς έχουμε πει ότι είναι επικίνδυνη για την ελληνική κοινωνία, είναι οι άνθρωποι φασίστες, νεοναζιστές οι περισσότεροι, και μάλιστα ο συγκεκριμένος ο κύριος Κασιδιάρης αυτές τις μέρες εκδικάζεται μια υπόθεσή του για μια υπόθεση ληστεία, συμμετοχή σε ληστεία που είχε γίνει το 2007, και από ό,τι ξέρω στην Αθήνα έγινε και μια αντιφασιστική, αντιρατσιστική εκδήλωση με αφορμή αυτό, ίσως να ήταν εκνευρισμένος και με αυτό, και ξέσπασε με αυτή τη χαρακτηριστική αγριότητα στις γυναίκες, στις κυρίες της συζήτησης. Ένα ζήτημα το οποίο πλέον παίρνει και πολιτικές διαστάσεις. Βέβαια, βεβαίως και παίρνει πολιτικές διαστάσεις, και κατά πόσο δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι να εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό και στα πάνελ. Φαίνεται ότι δεν μπορούν να σταθούν ούτε σε ένα τραπέζι για μια συζήτηση. Είναι επικίνδυνοι. Θέλαμε να καταγγείλουμε το γεγονός. Ένας άλλος ακόμα τραπικισμός προστέθηκε από τα μέλη της αγέλης, της ναζιστικής αγέλης της Χρυσής Αυγής, όπου μετά από τους δεκάδες προφυλακισμούς και ξυλοδαρμούς μεταναστών, από το χιδαίο αντικομμουνισμό που εξαπολύουν τις τελευταίες μέρες μέσω από τις εφημερίδες και τις ιστοσελίδες τους και στις δημόσιες εμφανίσεις μέσω τηλεοράσεων, έφτασε στο σημείο να χειροδικήσουν ενάντια στη βουλευτή του ΚΚΕ, τη Λιάνα Κανέλη, και στους άλλους πολιτικούς εκπροσώπους που βρίσκονταν στην πρωινή εκπομπή του Αντένα. Θεωρούμε ότι έχουν τεράστιες ευθύνες και όλοι αυτοί που το προηγούμενο διάστημα, όλες εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που στη λογική των άκρων ταύτιζαν την πολιτική του ΚΚΕ με την πολιτική της Χρυσής Αυγής, όπως έκανε ο Παναγιώτης Ψωμιώδης την Κυριακή από την Ξάνθη σε συνέντευξη τύπου από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης έχουν τεράστια ευθύνη που ακολουθούν την ίδια πολιτική και τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου γίνεται συστηματική προσπάθεια να ταυτιστεί ο ναζισμός με τον κομμουνισμό, ο φασισμός με τον κομμουνισμό. Θεωρούμε ότι σε περιόδους κρίσης το αστικό πολιτικό σύστημα, η αστική τάξη, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τέτοιους φασίστες, ναζιστές, όπως είναι τα μέλη της Χρυσής Αυγής, για να χτυπήσουν το λαϊκό κίνημα, για να φοβήσουν τους εργάτες και εργάτριες, τους φτωχούς ανθρώπους, να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Εμείς θεωρούμε ότι τέτοια ναζιστικά μορφώματα αντιμετωπίζονται από τον ίδιο το λαό, από ένα ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα, όπου ένα κίνημα ρήξης και ανατροπής θα μπορέσει να εξουδετερώσει τέτοιες οργανώσεις ναζιστών φασιστών. Καλούμε τέλος τους απλούς εργαζόμενους, τους αγρότες, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους συνταξιούχους που κάναν το λάθος και ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή στις 6 του Μάη, να διορθώσουν την ψήφο τους, να τους απομονώσουν
να ισχυροποιήσουν το ΚΚΕ και από τις 18 του Μάη και από τις 18 του Ιούνιου, συγγνώμη, να βγουν στον αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που θα εφαρμόσει οποιαδήποτε κυβέρνηση βγει στις 7 του μήνα. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι προσωπικά δεν με εξέπληξε το συγκεκριμένο επεισόδιο, γιατί έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό ότι το συγκεκριμένο κόμμα είναι ένα ναζιστικό μόρφωμα και αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν είναι γνήσιοι απόγονοι του Χίτλερ και των Ναζί. Ο μοναδικός σκοπός της ύπαρξής τους είναι η κατάλυση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η θέση μας, επομένως, με βάση και το σημερινό επεισόδιο, που πιστεύουμε ότι εντάσσεται σε ένα οργανωμένο σχέδιο από τη μεριά της Χρυσής Αυγής, είναι ότι η δημοκρατία θα πρέπει να υπερασπίζει και τον εαυτό της. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τίθεται ζήτημα, κατά τη γνώμη μας, επανεξέτασης από τη μεριά της ελληνικής πολιτείας της συμμετοχής της Χρυσής Αυγής στις επικείμενες εκλογές. Πάντως αποκαλύπτεται ότι ο μόνος αντίπολος δεν είναι οι μετανάστες, αλλά είναι και όσοι διαφωνούν μαζί της. Αυτό είναι σαφέστατο και σας το είπα προηγουμένως. Δεν είναι το ζήτημα μόνο οι μετανάστες. Είναι το ζήτημα και οι αριστεροί, είναι το ζήτημα και οι μουσουλμάνοι, είναι το ζήτημα οποιοδήποτε διαφωνεί μαζί τους και η πολιτική τους, ο πολιτικός τους λόγος, αλλά κυρίως η πολιτική τους πρακτική, έχει, όπως σας είπα, ένα και μόνο σκοπό: την κατάλυση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Στο μεταξύ, ερωτηθείς για το εάν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να τεθεί η Χρυσή Αυγή εκτός νόμου και να μην συμμετάσχει στις εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Τσιόρδας, δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες για τις εκλογές και τα κόμματα έχουν εγκριθεί από τον Άριο Πάγο, ότι δεν υπάρχει θέμα να τεθεί κάποιο κόμμα εκτός νόμου και πως σε κάθε περίπτωση τα κόμματα θα πρέπει να κινηθούν αυστηρά στο πλαίσιο της νομιμότητας. Τέλος, προσβολή για το δημοκρατικό αίσθημα του λαού χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η Προεδρία της Δημοκρατίας τη βιοπραγία του βουλευτή της Χρυσής Αυγής κατά της Ρένας Δούρου και της Λιάνας Κανέλη.